Σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα και ένα υπερονόβιο δέντρο, μια υπερονόβια ελιά. Πλέον τη χαρίζουμε για να μορφύνει το περιβάλλον. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την Εργοσέ καταρχήν και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για αυτή την πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να επισημάνω τα εξής. Όλο αυτό το διάστημα η πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Εργοσέ είναι μια πρωτοβουλία που ευθύνεται αυτή τη στιγμή σε 60 δήμους όλη την Ελλάδα. Περίπου 850 ελαιονόδεντρα, τα οποία τα περισσότερα εξ αυτών είναι εκατονταετή και παραπάνω, φυτεύονται σε όλη τη χώρα. Μέχρι τώρα όλα αυτά τα δέντρα πήγαιναν για καψόπιστα. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει με αυτό το πρόγραμμα εταιρικής ευθύνης που τρέχει η Εργοσέ όλα αυτά να αξιοποιούνται, να κάνουμε μια πράσινη πολιτική που την έχουμε τόσο ανάγκη και να ξέρουμε ότι στο Υπουργείο Υποδομών μπορεί να σχεδιάζουμε πολύ μεγάλα έργα υποδομών, τις επεκτάσεις του σιδηροδρόμου, τα έργα μεταφορών, αλλά πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια πράσινη πολιτική η οποία να εξελίσσεται σε όλη τη χώρα. Και αυτές οι παρεμβάσεις μας και στη Θεσσαλονίκη, όπως βλέπετε και εδώ πέρα στην οδό Αγγελάκη, έχετε δει όλα αυτά τα δέντρα, το πώς έχουν αλλάξει όλο αυτό το περιβάλλον. Εκτιμούμε ότι θα συνεχίσουμε όλες αυτές τις δράσεις μας, ώστε να αλλάξουμε όπου μπορούμε και να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα δέντρα που τόσα χρόνια πήγαιναν για καψόξυλα. Άρα συνεχίζει η Εργοσέ, συνεχίζουμε όλοι μαζί με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και οι δύο Γενικές Γραμματείες, ώστε να τρέχουμε αυτό το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Σας ευχαριστώ πολύ.